Πονέσεις, σου λέει ο Φραγκολιάς, χάλασε το σολάριο που κάποτε έβαζα το Δήμητρο Χορμίδη. Τι καλό. Να πας να βάλεις ένα χεράκι. Χάλασε το σολάριο μου. Να πας να βάλεις ένα χεράκι να βοηθήσεις το υπόγειο, γιατί ζητάει για καθαρισμό του χώρου 1000 ευρώ. Έτσι. 1000 ευρώ ζητάει. Παιδιά, χωρίς πλάκα. Λοιπόν, πέρα του χιούμορ, πολύ καλά κάνει η γυναίκα όταν παθαίνεις κάποια ζημιά και δεν πρόκειται για δική σου υπαιτιότητα. Καλά κάνεις και ζητάς αυτό που σου αναλογεί. Απλά σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι οι πλημμυροπαθείς των δυτικών και ανατολικών προαστίων ακόμα δεν έχουν πάρει τα 400 και τα 500 ευρώ. Μα δεν είσαι δίκαιο και φυσιάς εκείνη. Ο καθένας από το Δήμο του. Ο καθένας από το Δήμο του, έχει δίκιο. Βρεσί Δημήτρη μου, άλλο να συγκρίνεις τα ίδια μεγέθη, όταν συμβαίνει... Παιδιά, συγγνώμη, τα πήρε. Είσαι σε μια εποχή... Τα ζήτησε. Κώστα μου, καλά έκανε και τα ζήτησε. Δεν μιλούμε αυτή τη στιγμή για το αν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Ήταν σωστό, πάει αυτό και σκαλέτα. Αυτό που τα πετάει και τα μαζεύει. Εμένα γιατί δεν τα πετάς, εγώ τι φταίω. Τα φρεάτια της Άννας Βύσης να καταστραφεί το σολάρι που κάποτε απολάβανε. Συγγνώμη δηλαδή. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί το έχουμε λίγο το θέμα. Να σας πω μια. Δεν πρόλαβα να τελειώσω. Μπράβο, ναι, αλλά να το. Έχεις μάζει. Να το τελειώσω. Όχι. Γιατί μακρηγορώ. Όχι, να το ηρεμήσουμε, να το συζητήσουμε για την ώρα. Εμείς ήρεμοι είμαστε. Εσύ είστε και ο Κώστας, Δημήτρη μου. Έλα, για πείτε. Εκνευρίζεστε. Σου έχει μείνει από το Σάββατο. Λοιπόν. Η Άννα Βύση πολύ καλά κάνει και τα ζητάει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα λαϊκίσουμε εδώ πέρα. Όταν κάτι, όταν προκαλείται μια ζημιά και δεν είναι δική σου υπαιτιότητα και μπορείς να διεκδικήσεις κάποια χρήματα είτε από το Δήμο είτε από έναν άλλον ιδιώτη, καλά κάνεις. Απλά ενδεχομένως επικοινωνιακά αυτή όλη η δημοσιότητα του θέματος σε μια εποχή που ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι πλημμυροπαθείς που περιμένουν τα 500 και τα 600 ευρώ, ξέρεις τι σου λέει ο κόσμος. Ας ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ανθρώπων που χάλασε το σπίτι τους και το ψυγείο τους και δεν έχουν ψυγείο να βάλουν τα φαγητά τους. Άλλος ο φορέας που θα αποζημιώσει τη Βύση και άλλος ο φορέας που θα αποζημιώσει εκείνους τους ανθρώπους. Δεν είπα όχι, αλλά τουλάχιστον αυτός ο φορέας καλά έκανε και τα ζήτησε. Αλλά οι φορείς ας ικανοποιήσουν πρώτα τους ανθρώπους που τους χάλασε το ψυγείο και το κρεβάτι. Όχι, βρε Κώστα μου, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ας κινητοποιηθούν οι φορείς. Για να αρχίσουν να ικανοποιούνται σιγά σιγά οι άνθρωποι και ας προηγηθούν οι άλλοι. Έγινε. Όχι επειδή έχεις τη δυναμική και τη... Απ' την άλλη μεριά, παιδιά, θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε ραγιάδες, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες, οργανισμοί, σου είπα μου, πες μανταλάκια, έχουν και υποχρεώσεις εκτός από το να σου ζητάνε συνέχεια. Ακριβώς. Και θα πρέπει κάποτε να το καταλάβουν. Εμένα με την ίδια βροχή κάηκαν στο σπίτι μου 5 μηχανήματα. Τα συζητάγαμε την άλλη φορά. Γιατί η εταιρεία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος δεν καθάρισε τα καλώδια. Έφερα μαστόρους, έφτιαξα όσα μπορούσα, πέταξα τα μισά χαλασμένα. Εσύ δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που πριν λίγο καιρό. Και δεν κατέφυγα στη δικαιοσύνη. Άσε να βάλω μια τελεία. Και δεν κατέφυγα ούτε στη δικαιοσύνη, γιατί άνοιξα την ιστοσελίδα του και λέει μέσα σε 4 εργάσιμες θα πρέπει να ζητήσετε αποζημίωση. Ναι, σε 4 εργάσιμες εγώ πρέπει να παρατήσω τη δουλειά μου. Και κάποια ειδικά κλιμάκια να έρθουν να κάνουν εμπειρογνωμοσύνη. Ναι, να παρατήσω εγώ τη δουλειά μου σε 4 εργάσιμες, να έχουν έρθει οι μάστοροι, να έχουν δει τα χαλασμένα, να έχουν δει αν μπορούν να τα φτιάξουν. Δηλαδή σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου. Και καλό είναι να του τα παίρνουμε για να συνέλθουν και να καταλάβουν ότι έχουν αναλάβει μια συγκεκριμένη δουλειά. Αλλά εσύ δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που στις πλημμύρες προχθές έλεγες. Τους δικούς τους, ναι, πες το, για να παίρνουν αργομισθίες και τα λοιπά. Μια ανωτελεία, παρακαλώ να πει κάτι, να ξεβουλώσουν Ελένη. Τα φράτια. Εσύ και δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που προχτές, συζητώντας το ίδιο θέμα με τον κύριο Βερίκιο, έλεγες ότι δεν πρέπει να καθόμαστε σαν πασάδες. Μπράβο, να μην να έχουμε δυο υπηρέτριες μέσα στο σπίτι, δυο ανθρώπους να μας βοηθάνε. Ειδικά στα βόρεια προάστια. Και να πάμε να βάλουμε τα χεράκια μας, ειδικά στα βόρεια προάστια και να καθαρίσουμε τα φράτια.